Γεια σας. Τρία εντάλματα συλλήψεων εκδόθηκαν όριο το απόγευμα από τον ανακριτή κύριο Αριδά στα πλαίσια των ερευνών που γίνονται μετά την ανακάλυψη της Γιάφκας Μαζοκόπου. Όπως δήλωσε αργά το απόγευμα ο Διευθυντής Αστυνομίας Αττικής, ο κύριος Παπαδογιώργος, συνελήφθησαν οι Γιάννης Μπουκετσίδης και Σπύρος Κογιώνης, ενώ το τρίτο ένταλμα αφορά το γνωστό Γιώργο Μπαλάφα. Και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως του γιατρού Μαράτου και ακόμη για κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών και για βομβιστική επίθεση εναντίον ξένης εταιρείας. Συζήτηση εφόλης της ύλης θα γίνει αύριο το απόγευμα στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Θα είναι η δεύτερη αντιπαράθεση μέσα σε δύο ημέρες του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, σε διαδοχικές συναντήσεις, συζήτησε με τους κ. Παπανδρέου και Φλωράκη το νομοσχέδιο για τις απεργίες, το αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο και γενικά την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μετά τη συνάντηση, τόσο ο κ. Παπανδρέου όσο και ο κ. Φλωράκης εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τις σχεδιαζόμενες από την κυβέρνηση αλλαγές στην νομοθεσία για τις απεργίες, καθώς και για το αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βύρων Πολύδωρας δήλωσε σήμερα ότι δεν θα γίνουν ανατιμήσεις όλο το 1991 και τόνισε ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι όπως τον διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του αυτήν την περίοδο, δεν προβλέπεται να γίνουν αυξήσεις. Τρίμερο ταλαιπωρίας αρχίζει για τους Αθηναίους από αύριο με στάσεις εργασίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες. Έτσι, την Τρίτη, λεωφορεία και τρόλεϊ δεν θα κινηθούν από τις 5 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Την Τετάρτη, τα λεωφορεία δεν θα κυκλοφορήσουν από τις 5 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας. Τέλος την Πέμπτη, τα τρόλεϊ θα μείνουν στα αμαξοστάσια από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ προειδοποίησε σήμερα τον Σαντάμ Χουσέιν ότι κανείς δεν μπορεί να σπάσει τη συμμαχία των κρατών εφόσον το Ιράκ δεν αποσύρεται από το Κουβέιτ. Τη θέση του αυτή ο Σοβιετικός πρόεδρος την έκανε γνωστή στον Ιρακινό Υπουργό των Εξωτερικών, Ταρικ Αζίζ, κατά τη συνάντηση που είχαν στο Κρεμλίνο. Στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να πείσουν τα μέλη του να δώσουν τελευταία προθεσμία για να αποσύρει το Ιράκ τα στρατεύματά του από το Κουβέιτ την 1η Ιανουαρίου. Μισό εκατομμύριο Βούλγαροι απήργησαν σήμερα. Εργοστάσια και επιχειρήσεις δεν λειτουργήσαν ή υπολειτουργήσαν, ενώ ακινητοποιήθηκαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα έγινε και η πρώτη μεγάλη απεργία στην Ενωμένη Γερμανία. 250.000 σιδηροδρομικοί της πρώην Ανατολικής Γερμανίας κατέβηκαν σήμερα σε απεργία με αίτημα την εξίσωση των μισθών τους με τους συναδέλφους τους της πρώην Δυτικής Γερμανίας.